πιο ευτυχή κατάληξη είχε πριν από λίγες ημέρες η υπόθεση της φρικτής κακοποίησης της κυλίτσας από τη Γέργερη, που άγνωστοι μέχρι σήμερα δράστες πυρπόλησαν μέσα σε φούρνο μαζί με τα 9 κουτάβια της. Η άτυχη σκυλίτσα, μετά από μήνες νοσηλείας για την αντιμετώπιση αναπνευστικών εγκαυμάτων και επιφανειακών εγκαυμάτων τρίτου βαθμού στο 50% του σώματός της, υιοθετήθηκε και ταξίδεψε για να συναντήσει την οικογένειά της στην Αθήνα. Εύχομαι να πάει στα καλύτερα χέρια και να συνεχίσει να την αγαπάνε όπως την αγαπούσαμε εμείς. Η χαρά και η συγκίνηση ήταν μεγάλη για τους ανθρώπους που την κράτησαν στη ζωή. Η μάχη κερδίθηκε παρά την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν έφτασε στο κτηνιατρίο ένα 24ωρο μετά το τραγικό περιστατικό που προκάλεσε οργή και θλίψη. Όχι όμως και ουσιαστική καταδίκη της πράξης, αφού οι δράστες, πιθανότατα ανήλικοι, εξακολουθούν να βρίσκονται στο απειρόβλητο. Το αποτρόπαιο περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στο προάβλιο του σχολικού συγκροτήματος της Γέργερης. Οι δράστες έκλεισαν τη σκυλίτσα και τα κουτάβια στο φούρνο, έβαλαν φωτιά και τον σφράγισαν για να μην μπορεί να διαφύγει. Περαστικός που είδε τον καπνό και άκουσε τα ουρλιαχτά, έσβησε τις φλόγες και απέτρεψε τα χειρότερα. Η ηρωική σκυλίτσα που χρησιμοποίησε το σώμα της ως ασπίδα για να προστατέψει τα μωρά της από τις φλόγες υπέστη εγκάβματα τρίτου βαθμού, τα οποία αποκαλύφθηκαν τις ημέρες που ακολούθησαν. Φανταστείτε ότι ήταν καμένη στο 40-50% του σώματός της και είχε 7 κουτάβια, οπότε ο χειρισμός, η νοσηλεία, ο καθαρισμός, οι αντιβιώσεις, ό,τι τους κάναμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, διότι ήταν μαχήτρια, προστάτευε τα κουτάβια. Αδιαφορώντας για τη δική της, το δικό της το χάλι, να το πω έτσι πολύ απλά. Δύο από τα κουτάβια έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις, καθώς η σκυλίτσα με τα μωρά έμειναν στο φούρνο μέχρι την επόμενη μέρα, οπότε ο φακός της Κρήτη TV βρέθηκε στην περιοχή μετά από καταγγελίες. Χρειάστηκε νοσηλεία 80 ημερών και πραγματική μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η σκυλίτσα, η οποία συγκίνησε βαθιά όσους παρακολούθησαν από κοντά την περιπέτειά της και την προσπάθειά της να σώσει τα μωρά της. Κατάφερε με τόσα προβλήματα που είχε πάνω της να αναθρέψει 7 κουτάβια και να τα βγάλει υγιέστατα μετά από 45-50 μέρες που φύγανε να υιοθετηθούν. Μια ηρωίδα για μένα, έχει καταπλήξει όλο το προσωπικό και εμένα που το χειριστήκαμε αυτούς τους μήνες. Η εισαγγελική έρευνα για το πρωτοφανές περιστατικό βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχουν και άνθρωποι που αγωνίζονται για τα ζώα και είναι αρκετοί. Δεν είναι μόνο αυτοί που τα εκμεταλλεύονται και αυτοί που τα πετάνε στον δρόμο. Υπάρχουν και άνθρωποι που τα αγαπάνε πραγματικά.